Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο περνούν οι μέρες, αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο η εγκληματική πολιτική που έχει τη Βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πρόληψης, στη διαχείριση έκτακτων αναγκών, αλλά και στην αποκατάσταση των πληγέντων, αυτή τη φορά στη Θεσσαλία. Δεν θα μακρηγορήσω, τα έχουμε αναδείξει με διάφορους τρόπους και από διάφορα βήματα. Απλά και από αυτό το βήμα θα απαιτήσουμε την άμεση και γρήγορη αποκατάσταση των πληγέντων, των ζημιών, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην κινδυνεύσει η υγεία του πληθυσμού, να μην δοθούν ψίχουλα αλλά ουσιαστικές αποζημιώσεις, να αποφευχθούν παρελκυστικές τακτικές και να δούμε fast-track διαδικασίες στο ύψος των αναγκών και σε αυτή την περίπτωση και φυσικά όλα αυτά να μην γίνουν εις βάρος του λαού, όπως ακούσαμε χτες, ότι θα κοπούν και τα ψίχουλα του Market Pass. Επί του θέματος τώρα και συνεχίζοντας τη συζήτηση που ξεκίνησε στην Επιτροπή προχτές, σωστά, η σημερινή συζήτηση για τη σύμβαση αυτή επικεντρώνεται στο ρόλο και στη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πράγματι, αυτή η σύμβαση ενσωματώνει το νέο κανονισμό, το 128 του 19, που αντικαθιστά το προηγούμενο που είχε ψηφιστεί το 75 και δείχνει την αναβαθμισμένη σημασία που έχει η επαγγελματική κατάρτιση, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που όμως γίνεται αντιληπτή σε σχέση με τις πολιτικές για τις δεξιότητες και βέβαια μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα μόνο αν το δούμε σε σχέση με τις προωθούμενες αλλαγές στον εργασιακό τομέα, όπως θα δούμε τις επόμενες μέρες που έρχεται και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Δηλαδή, ο στόχος αυτών των πολιτικών, άρα και ο ρόλος του ΣΕΝΤΕΦΟ που κάνει έρευνες και μελέτες προκειμένου να στηρίξει αυτές τις πολιτικές, ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ευελιξία και η αναλωσιμότητα των εργαζομένων, με φυσικά ταξικό πρόσημο που είναι αδιαμφισβήτητο. Ο στόχος ο απότερος είναι να γεφυρωθεί το λεγόμενο χάσμα δεξιοτήτων, δηλαδή η αδυναμία των επιχειρήσεων να αντλούν από δεξαμενή ανέργων το προσωπικό που θέλουν με τα προσόντα που θέλουν στην τιμή που το θέλουν και βέβαια μετά να το ξαναπετάνε σε αυτή τη δεξαμενή προκειμένου να επανεκπαιδευθεί με δικιά του ευθύνη συχνά και κόστος. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα την προηγούμενη στην Επιτροπή, απλά να υπενθυμίσω και να τονίσω ποια είναι η δική μας θέση για την επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον 21ο αιώνα. Ξεκινάμε από το ότι για μας η ανεργία δεν είναι μια αστοχία πολιτικών, είναι δομικό στοιχείο του καπιταλισμού. Είναι απαραίτητη για τη συμπίεση της τιμής της εργατικής δύναμης. Και βέβαια υπάρχουν αναντιστοιχίες όπως υπάρχουν πάντα σε αυτό το σύστημα που αναπτύσσεται άναρχα. Εμείς λοιπόν στον αντίποδο όλων αυτών διεκδικούμε οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις να ενσωματώνονται στην εκπαίδευση πραγματικά με ενιαίο, με διαλεκτικό τρόπο. Και τι εννοούμε με αυτό? Η πρότασή μας αναφέρεται σε ένα σχολείο, σε μια εκπαίδευση υποχρεωτική, ενιαία, 12χρονη. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της γενικής παιδείας, μπορούμε να μιλάμε για επαγγελματική εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνετε ότι δεν χωράει μαθητεία και έξοδο στην αγορά εργασίας στα 16. Όλα τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν γενικής παιδείας υψηλού επίπεδου. Στη συνέχεια μπορούν να κατευθύνονται στην επαγγελματική εκπαίδευση ή στα πανεπιστήμια, ανάλογα με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις που αυτό έχει στη βάση ενός κεντρικού σχεδιασμού. Και βέβαια,
Χρειάζεται κατάρτιση, χρειάζεται διαβίου μάθηση, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευόμενων. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει ο εργαζόμενος να συμμετέχει σε αυτό στα διαλύματα από την εργασία του, όταν δηλαδή είναι άνεργος, αλλά στα πλαίσια της εργασίας του, δωρεάν βέβαια, να μην γίνεται πεδίο κερδοφορίας όπως γίνεται, και φυσικά και αυτό ενταγμένο σε ένα σχεδιασμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Και όλα αυτά βέβαια με χρήση των πιο σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και εργαλείων, όπου θα εξασφαλίζει σε αυτά ισότιμα η πρόσβαση όλων των εκπαιδευόμενων. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους, γιατί είναι ριζικά αντίθετη η δικιά μας θέση για το ρόλο και τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τοποθετούμαστε κατά. Και θα σημειώσω επίσης ότι εξακολουθεί να μας προκαλεί προβληματισμό και να δημιουργεί ερωτηματικά το καθεστώς ασυλίας, διπλωματικής ασυλίας του κέντρου και του προσωπικού του. Και ξέρετε, δεν είναι το γιατί, αφού έτσι γίνεται συνήθως, έτσι είναι αυτές οι συμβάσεις, το ακούω, το έχουν πει οι προηγούμενοι. Αυτό δεν εμποδίζει να απαντήσουμε το γιατί πιστικά. Το γιατί ένας οργανισμός, ο οποίος στόχο έχει να παράγει έρευνες, μελέτες για την αγορά εργασίας, γιατί πρέπει τα έγγραφά του να είναι ακατάσχετα. Και ταυτόχρονα ακούμε και για, για ανοιχτά δεδομένα. Νομίζουμε ότι χρήζει μιας απάντησης αυτό. Δεν είναι το ότι έτσι γίνεται απάντηση, όλα να θεωρούνται. Και βέβαια έχουμε να κάνουμε όχι με ένα διεθνή οργανισμό, έχουμε να κάνουμε με ένα οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ευρωπαϊκό έδαφος, έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ. Λοιπόν, κλείνοντας, για να μην σας κουράσω, να τονίσω και τη δική μας αντίθεση σε αυτό που έγινε, αυτό που μάθαμε ότι φέτος οι εορτασμοί για την επέτειο του Πολυτεχνείου δεν περιλαμβάνονται στο σχολικό ημερολόγιο. Το θεωρούμε απαράδεκτο, ειδικά φέτος που κλείνουν 50 χρόνια από τότε και 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και να σας επισημάνω, να σας πληροφορήσω ότι είτε απαγορεύεται είτε όχι, είτε περιλαμβάνεται είτε όχι, οι εορτασμοί θα γίνουν γιατί το θέλει η ελληνική κοινωνία. Με αυτά, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.